Στο σημείο αυτό, ε, διάβασα ένα πολύ ωραίο ε, κειμενάκι στην, ε, στο διαδίκτυο και μάλιστα στην ιστοσελίδα του Πατρός ε, Θεολόγου, το οποίο είναι ε, ένα σύγχρονο κείμενο. Λέει, ένας καλότατος φίλος, σκιαθήτη στην καταγωγή, Γιάννης Γαριφάλου, το όνομά του περιγράφει με παπαδιαμαντικό ύφο ένα σημερινό περιστατικό που έλαγε η χώρα στο ναό του Αγίου Βασιλείου Οδού Μετσόβου στην Αθήνα. Είναι δηλαδή ένα αληθινό περιστατικό, το οποίο είναι όμως περιγράφεται με τη γλώσσα του σκιαθήτη λογοτέχνη ε, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Απολύτουργα λέει και ενώ ο ιεροπρεπής ως Βυζαντινός τελετουργό Παπαδωρόθεο ετελείωσε να μοιράζει το αντίδωρον εις τους ευθαρσεί πιστού, ήτινε είχαν αγνοήσει εν μαρτυρικό φρονήματι τα σαπειλά των παράνομων δυναστών, κρίμαση τη Είδε κυρίου διαχειριζόμενον αυταρχικό στην κυβέρνηση του δυστύνου τούτου τόπου, διακηρυξάντων προπετό και βλασφίμω ω απειγορευμένα τα προσφυλέστατα του λαό φώτα, διέκρινε ει το κατόφλιο τη Εκκλησία δύο νεανία ευσταλεί, εμπλήρη εξαρτήση τη τολή αυτών ή την εσπλησίαζων προ αυτόν. Κοντολογή τουλάχιστον του νερότερου, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ίσω τη γλώσσα πολύ του Παπαδιαμάντη, ότι. Ε, ο Παπαδορώθεο λέει ενώ ε, τελείωνε να μοιράζει το αντίδορο εκεί στην Εκκλησία του ε, σε μια κατάσταση μέσα από τη δική μα τη ζωή, δηλαδή, τώρα περιγράφει καθημερινό περιστατικό δικό μα, ε, μέσα σε μια κατάσταση λέει, που α, απαγορευμένα ε, προσπαθούσε να λειτουργήσει, με, μέσα δηλαδή, στα μέτρα τη απαγόρευση, είδε λέει στο κατόφλι τη Εκκλησία δύο νέου με πλήρη εξάρτηση τη τολή, προφανώ εννοεί δηλαδή αστυνομικού. Συνεχίζω. Ήταν ματατζίδε, τη όψη όντω φοβεροειδή. Έφερον εθμεγέθη μελανών θώρακα ή το στήθο, ονομαζόμενων φέρον. Έφερον άρβιλα, βαρέα και περικνημίδας. Ήσαν δε περιεζωσμένοι με ζώνη θέρουσα περίστροφων απειλητικών. Χειροπέδα δε επίση και ξυλοδαρμού την επιλογωμένη γκλόμπ κατά το υψηλόν της απεινούς διοικήσεως πρόσταγμα, επεκρέματο πρόστιμων ικανόν δια τους τολμητία. μάλιστα δεν δια τους ιερείς, 1500 άσπρα, άτινα μάλλον μαύρα έδινα ονομαστώση. Καταλαβαίνετε τίποτα. Λοιπόν, λέει ότι ήταν δύο άνθρωποι των ΜΑΤ, οι οποίοι του περιγράφει τι είχαν και τι φορούσαν, και του είδε έτσι με απειλητικό τρόπο να μπαίνουν δηλαδή μέσα στην εκκλησία και εν γνώση ότι Επεκρέμα το πρόστιμο, λέει, για αυτού οι οποίοι θα τολμούσαν για του ιερείς 1500, άσπρα το ορμάζει εδώ, άσπρα. Ήταν τα, τα, τα αργυρά νομίσματα, εκείνη την εποχή, α ε, ε, πούμε, για να μην πει ευρώ. Ο ευλαβή Ιωρομόναχο και την Ομοταγέστατο κατά πάσαν την ιδιωτή και πολιτεία αυτού, υπήκον το Θείο και λεύσματι, μάλλον ή των ανθρώπων, ή το των ανθρώπων, είχε διουργήσει ει πείσμα του Ασεβού Κέσαρο, παραβαίνουν εν μου βουλήσει το αντίθετο δόγμα αυτού, είχε ενιερουργήσει εν, εν κατανήξη και πανηγυρισμό, τελέσσα συναπτός τη λειτουργία και των μέγα εσία και μεγάλη τη φωνή απαγγέλων τασόντος θεοπνεύσους σε εκείνα ευχά ε, του Πατριάρχου Σοφρονίου των Ιεροσολύμων. Αντικρίζουν όθεν το εικόνισμα του προστάτου του ναού Μεγάλου Βασιλείου, του αντιμετωπίσαντο οι Ιουλιανούς και Μοδέστους, και ευχηθείς δομήχος την συναντήληψη τούτου εν την αυτή στιγμή και λαβών θάρσους εν την καρδία του, τους αποκρίθηκεν εισήχως με τα πλαστής φυσικότητος μόλις συγκρατών και οργήν και αγωνίαν υπό το πρόσχημα του πραίος. Θέλετε κάτι αγαπητοί μου? Λέει λοιπόν ότι ο εκείνο εκείνος ιερομόναχος που ήταν νομοταγής λέει κατά πάντα, αλλά όμως εδώ εμπροκειμένο ήθελε να κάνει υπακοή, λέει, στο θέλημα του Θεού και όχι στα κελεύσματα του Κέσαρος. Και επειδή είχε κάνει με κατάνοιξη και τη λειτουργία και τον, αγιασμό, τον ωραίο λέει, αγιασμό του Πατριάρχου Σοφρονίου Ιωσολίμων, όπως διαβάζουμε στις εκκλησίες, ε, κοίταξε, λέει, προς το εικόνισμα του προστάτου του ναού του Αγίου Βασιλείου, ο οποίο και ζήτησε τη βοήθεια του Αγίου εκείνη τη στιγμή, διότι ο Άγιο είχε παλέσει και εκείνο με Ιουλιανού, λέει και αμωδέσου, τον ε, τον Παραμπάντη και τον ε, Μόδεστο και τα το λοιπόν. Και τους λέει, θέλετε κάτι αγαπητοί μου. Οι ευσταλείς νέοι, ως άλλε παρθένοι νεάνιδες, εν συστολή, ως αν το πρώτο εισήχοντο η συνηθική παστάδα, εμορνίζεσαι Μπορούμε να κοινωνήσουμε πάτερ. Ο οποίο αγερμός εν μέση εκκλησία, ποια ξαφνική πνοή βιαία χαρά και αγαλιάσω εν την καρδία του οσίου λειτουργού. Άπαντε ή το δόγματι το τυρανικό, παρανόμω ερωτάσαντες πιστή την ιεράν επιφάνεια τη Αγία Τριάδο, οι και εναγωνίω παρακολουθούντε τα γινόμενα, ήρχισαν αλλάζοντε να επιβραβεύουν του ευλαβεί νεανία. Μπράβο, λεβέντε, άξιοι να ζήσετε, παιδιά, χρόνια πολλά, πεφωτισμένα, υγειασμένα και του χρόνου.